Εδώ τον κρεμίσαμε. Αυτό εδώ πέρα το φτιάξαμε όλα μας. Εδώ. Ναι. Όλα αυτά έχει σπάσει. Από πού πήγαν. Από εδώ πήγαν. Αλλά πάμε από εδώ. Προχωρέσε. Χτυπήσαμε. Μπήκαν εδώ, πρόσεξε. Ναι. Χτυπάνε, αλλά πίσω θα δεις ότι έχουμε μπάρες. Ναι. Έρχονται από εδώ μετά, αφού δεν μπορούν να μπουν από εδώ. Αυτή είναι που βγαίνουμε και μπαίνουν. Αυτή μπαίνει μπάρα εδώ πέρα, να σκεφτείς. Ναι. Έτσι. Ναι. Σπάνε το λουκέτο, πετάνε αυτό. Φεύγουν και από εδώ. Έλα μέσα. Πώς δεν μπορούσαν να μπουν από εδώ. Δεν μπορούσαν να μπουν, είναι οι τρία. Ναι. Έλα να δεις ότι είναι σκημένοι εδώ πέρα. Λοιπόν. Κοίταξε η έξι μαγεία ποια είναι. Αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν γιατί έχουν βάλει μπάρα από πίσω. Ναι. Κατάλαβες. Και πάνε μετά. Πάμε από εδώ. Θα σου ανάψω και τα φώτα. Ήρθαν εκεί. Όχι, από εδώ πήγαν, από το γυρό. Ναι. Από εκεί. Ανοίξαν αυτή την πόρτα μετά. Όχι μόνο τη ρίξανε. Και αυτό εδώ που υπάρχει από πίσω το ξυλώσανε. Ναι. Σκέψουμε τι δύναμη ήρθανε. Μιλάμε βαριά, όχι αστεία. Δηλαδή, γκρεμίζουν την πόρτα, αυτό μπήκε σήμερα. Αυτή ήταν σπασμένη. Η λάμα εδώ. Όλη η λάμα, αυτή η λαμαρίνα μπήκε σήμερα. Ναι. Ήταν σπασμένη όλη η πόρτα. Η κλειδαριά κάτω και αυτό εδώ πέρα έχει γκρεμιστεί. Δηλαδή, σκέψουμε τι δύναμη. Και στη συνέχεια. Στη συνέχεια. Αυτοί yeah. εδώ πέρα έρχονται εδώ. Ναι. Βγήκαν. Πέφτουν, πρόσεξε με. Πέφτουν πάνω στην κουρτίνα. Ναι. Και νομίζουν ότι δεν έχει τίποτα. Και έχει μια πόρτα. Πόρτα, εδώ. Ναι. Και λύνουν την πόρτα αυτή. Ναι. Ω. Και πάνε. Και μετά πάνε. Στην εικόνα. Στη συνέχεια φύγαν από εκεί. Εν συνεχεία φεύγουν αφού κατεδάφισαν ουσιαστικά την νότια πόρτα του ιερού. Και έρχονται τρέχοντας μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Ναι. Εδώ. Πλησιάζει ο πρώτος εκ των δύο, στέκεται, προσπαθεί να πάει στην εικόνα κοντά και σαν κάτι να το σταμάτησε. Κάνει το σταυρό του, ασπάζει την εικόνα και φεύγουν. Και τρεις κλέφτες. Και τελικά αποδείχθηκε ότι η Παναγία μπορεί να έχουμε κάποια συστήματα προστασίας όπως ένα σύστημα συναγερμού ή κάμερες κίνησης που γράφουν μόνο κατά τη διάρκεια που ο ναός είναι κλειστός για την προστασία του ναού και της εικόνος, αλλά τελικά η Παναγία έχει τα δικά της συστήματα και της διοικητής αποτροπή. Και ήθελε την ημέρα των παραμονής των Χριστουγέννων να μην βεβαιωθεί ο ναός και το εικόνισμά της. Πώς γίνεται αυτό, είδατε, αυτό όντως είναι θαύμα. Δηλαδή μπήκανε μέσα, σπάσαν την πόρτα, διαλύσανε. Τρεις πόρτες. Διαλύσανε την είσοδο της εκκλησίας και ήρθαν εδώ στην εικόνα. Και εν συνεχεία, αφού την σπάστηκε ο πρώτος, φύγανε χωρίς να πειράξουν οτιδήποτε άλλο. Κάνουν το σταυρό τους πριν φύγουνε. Το θέμα είναι το ότι τους φώτισε ο νέο, σε λίγες ώρες γεννηθής Κύριος. Θαύμα είναι. Δεν γίνεται κάποιος να κάνει τέτοιες μεγάλες ζημίες και να μην πάρει τίποτα για να φύγει και να κοκαλώσει την εικόνα. Τελικά, μέσα στο υπέρλογο του θαύματος είναι και η προστασία της Παναγιάς μας και για το σπίτι της. Η αστυνομία ήρθε, πάτρε μου. Η αστυνομία ήρθε, όπως ήρθε και η εταιρεία η οποία έχει την φύλαξη του χώρου. Αλλά δεν χρειάστηκε η σήμανση να πάρει αποτυπώματα, διότι αυτοί φορούσαν κουκούλες και γάντια. Και μείνανε προσιλωμένοι στην εικόνα. Ανάβη. Για κάποια δευτερόλεπτα. Ίσως τους φώτισε να μην κάνουν ζημιά και μην βεβαιώσουν το εικόνισμα. Άλλη ζημία δεν υπάρχει τίποτα. Δεν λείπει τίποτα. Δεν λείπει τίποτα. Απολύτως. Χρόνια πολλά, πατέρα μου. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και πάνω απ' όλα γέννηση και αναγέννηση της καρδιάς μας. Να είστε καλά.